Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην σημερινή συνέντευξη τύπου που σας ζητήσαμε να κάνουμε. Ο λόγος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ μαζί σας είναι για να σας θέσουμε, για να σας δηλώσουμε τις προθέσεις που έχουμε πλέον μετά την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την πρόθεσή μας σαν σύλλογος, το τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος. Από εδώ και πέρα. Να σας θυμίσω ένα μικρό ιστορικό ότι πριν λίγους μήνες είχαμε καταθέσει μια πρόταση, κοινή πρόταση μεταξύ των τριών συλλόγων, της Θερψιχώρης, του Ερμή και του Εμπορικού Συλλόγου, ζητώντας την άρση του πεζοδρόμου των οδών Θυμάτων Σπερχίου και Πρώτου Παπαδάκη, με το σκεπτικό ότι δεδομένου της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα και της οικονομικής ύφεσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θεωρούσαμε ότι ο πεζόδρομος δεν εξυπηρετεί. Και επίσης, λόγω ότι έτσι πως ήταν δομημένος ο πεζόδρομος, με αυτή την εικόνα που παρουσίαζε ο πεζόδρομος, δεν ήταν δυνατό να τραβήξει κόσμο στα μαγαζιά. Οπότε θεωρούσαμε ότι ο πεζόδρομος αυτός είναι μια αποτυχία και θα έπρεπε να ξανασυζητηθεί από την αρχή, σε μηδενική βάση. Γι' αυτό και απαιτήσαμε και ζητήσαμε εδώ και 3 χρόνια να μπορέσουμε να τον ακυρώσουμε και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε σε καινούργια βάση. Δυστυχώς δεν καταφέραμε τίποτα. Η τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ότι ο πεζόδρομος καλώς έχει. Ο πεζόδρομος είναι μια κατάκτηση των Συριανών, οπότε πρέπει να παραμείνει έτσι όπως είναι, σε αυτή την εικόνα έτσι όπως είναι, με την υπόσχεση ότι θα γίνουν μελλοντικές βελτιώσεις όταν το επιτρέψουν οι καιροί. Και επειδή ξέρουμε, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Αυτό που φοβόμαστε. Εμείς μετά από αυτή την απόφαση έπρεπε γρήγορα να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τουλάχιστον να βελτιώσουμε την κατάσταση που από μέρα σε μέρα πηγαίνει και πιο κάτω τα μαγαζιά μας. Σε μια συγκέντρωση που είχαμε καταστήματα από την Πρωτοπαπάδα και από τη Θυμάτων Σπερχίου, που ήταν και μέλη μας αλλά και μη μέλη μας, που τους ζητήσαμε να ψηφίσουν κιόλας, επιχειρήσεις και μαγαζιά που δεν ήταν μέλη μας, τους ζητήσαμε να ψηφίσουν ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Το θεωρούσαμε δίκαιο, παρότι δεν ήταν μέλη μας, να έχουν και εκείνη την άποψη, γιατί δεν θέλουμε να κινούμαστε και να κατηγορούμαστε ότι τα κάνουμε, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε από προσωπικό εγωισμό. Και γιατί θέλουμε να έχουμε αντιπαράθεση με τον Δήμο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει και φαίνεται από αυτή την απόφαση που πήραμε να καλέσουμε και μη μέλη μας σε μια συνάντηση την προηγούμενη Τρίτη, από την Τρίτη, μια μέρα πριν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ζητήσαμε να πάρουμε και από αυτούς την άποψή τους. Λοιπόν, από τη στιγμή που η απόφαση ήταν αρνητική, η απόφαση που λάβαμε σαν επιχειρηματίες ήταν να δεκτούμε την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή ο πεζόδρομος για μας πλέον θα υπάρχει έτσι όπως τον φαντάζομαστε εμείς και όχι όπως τον φαντάζονται εκείνοι, όπως μας τον έχουν δώσει. Δεχόμαστε λοιπόν αυτό το πεζόδρομο και είμαστε έτοιμοι όλα τα καταστήματα της αγοράς να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, σιγά σιγά, αφού ο Δήμος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τον βελτιώσει. Θα δώσουμε το είναι μας ότι αυτόν τον πεζόδρομο να τον κάνουμε το κέντρο της Ερμούπολης. Θα κάνουμε αυτόν τον πεζόδρομο και έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια τι μπορούμε να κάνουμε σαν καταστηματάρχης. Προπαντός τα καταστήματα της οδός Παρτοπαπαδάκη και Σπερχίου, πώς μπορούν μεμονωμένα αλλά και σε συνεργασία ο ένας με τον άλλον αυτόν τον δρόμο, γιατί δρόμος είναι, δεν είναι πεζόδρομος, αυτόν τον δρόμο πώς μπορούν με κάποια happening και κάποιες πολύ όμορφες εκδηλώσεις να τον κάνουν το κέντρο της Ερμούπολης. Λοιπόν, είμαστε αποφασισμένοι αυτόν τον δρόμο πλέον να τον κάνουμε εμείς πεζόδρομο. Αυτόν τον δρόμο πλέον, αφού μας τον επιβάλλανε, θα τον δεχτούμε. Θα κάνουμε ένα βήμα πίσω για το καλό αυτής της πόλης, για το καλό των καταστημάτων μας, για το καλό των πολιτών μας και το καλό των παιδιών. Είμαστε αποφασισμένοι αυτόν τον δρόμο να του δώσουμε
ζωή και πραγματικά να τον κάνουμε έναν δρόμο ο οποίος να θέλουν όλοι οι καταστηματάρχες, όλοι να θέλουν να έρθουν σε αυτόν τον δρόμο. Όλοι θα θέλουν, όχι να φύγουν πλέον, γιατί αν δείτε αυτό το πεζόδρομο, θα δείτε πολλά καταστήματα να φεύγουν. Θα κάνουμε αυτόν τον δρόμο όλοι να έρχονται, να θέλουν να έρθουν. Αυτό για να γίνει, φυσικά, θα κινηθούμε μέσα στα πλαίσια του νόμου που μας δίνει ότι επειδή ο δρόμος αυτός είναι δρόμος διαφυγής. Άρα, θα ζητήσουμε από την τεχνική υπηρεσία να μας πούν μέχρι ποιο όριο μπορούμε αυτόν τον δρόμο να τον καλοποιήσουμε και να τον κάνουμε έναν όμορφο πεζόδρομο. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα που να υπερβαίνει τα νόμιμα. Αλλά και απ' την άλλη, από τη στιγμή που αυτά τα 3 χρόνια υπήρχαν άτομα τα οποία αυτόν τον πεζόδρομο τον υποστήριξαν και δεν δεχόταν κουβέντα για αυτόν τον πεζόδρομο να αλλάξει το stack του εκβότου, ζητάμε από αυτά τα άτομα που κατά καιρούς έχουν δηλώσει σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τόσο θέρμη για αυτόν τον πεζόδρομο ότι πρέπει να παραμείνει, γιατί είναι προς όφελος των καταστημάτων, της πόλης, των κατοίκων, των παιδιών, όλων, ζητάμε την στήριξή τους. Αυτή τη στιγμή που και εμείς συντασσόμαστε στο πλευρό τους, ζητάμε και από αυτούς το αντίστοιχο πράγμα. Να συνταχθούν μαζί μας και όλοι μαζί αυτόν τον πεζόδρομο, να τον κάνουμε τον πεζόδρομο που ονειρευόμαστε. Τώρα, δεν νομίζω και δεν θα δεχτώ άλλη χρήση του πεζόδρομου παρά μόνο από αυτή που μας έχει πει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πεζόδρομος. Δηλαδή, από τη στιγμή που γίνεται πεζόδρομος, από τη στιγμή που εμείς με δικά μας χρήματα θα προσπαθήσουμε αυτόν τον δρόμο να του δώσουμε τη ζωή που δεν έχει αυτή τη στιγμή, ζητάμε και επειδή ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα τα καταστήματά μας να ανοίγουν μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ, είναι μια έγκριση, μια απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, όλα τα καταστήματα μπορούν να μείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 12 η ώρα. Δηλώνουμε ότι θα υπάρχουν μέχρι και τις 12 το βράδυ πολλά happening, πολλές εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι τέτοιες που θα κάνουν την πόλη αυτή να μην κοιμάται. Με την καλή έννοια. Ήδη προγραμματίζονται. Ήδη προγραμματίζονται. Και έχουμε έρθει σε συμφωνία με μέλη συγκροτήματων Συριανών παιδιών, ροκ συγκροτημάτων, ρεμπέτικων τραγουδιών. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με πολύ καλούς συναδέλφους, οι οποίοι έχουν δείξει καθ' όλη τη διάρκεια και των Ερμοπολίων, αλλά και σε ανύποπτες χρόνους, πόσο έξυπνα φέρονται και πόσο μπορεί να φέρουν από μεγάλα ονόματα έως οτιδήποτε είναι φέρνει κόσμο στην πόλη, από εκδηλώσεις, από οτιδήποτε, για τα θυμάμαι όλα, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα επίσης όσον αφορά για τα παιδιά. Διάφορα happening, από κλόουν, από ξυλοπόδαρς, οτιδήποτε φέρνει χαρά και σε αυτά και στα παιδιά που, όπως γνωρίζετε, έχει αποφασίσει ο Δήμος με μια τελευταία απόφαση να τα διώξει στην πλατεία. Τουλάχιστον θα τα φέρουμε στον πεζόδρομο. Τουλάχιστον στον πεζόδρομο. Αφού στην πλατεία τα διώχνουμε, τα φέρουμε τουλάχιστον στον πεζόδρομο. Υπάρχουν επίσης στο μυαλό μας υπαίθριες εκθέσεις. Έχουμε μιλήσει με πολλά καταστήματα τα οποία έχουν σχέση με πίνακες ζωγραφικής, με οτιδήποτε πολιτιστικά και στα δεδρόμενα. Έχουμε πολλές μάλλον σκέψεις, οι οποίες πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στο αυτός ο δρόμος να ανέβει και να είναι πραγματικά ένας δρόμος ο οποίος θα θέλουν όλοι να τον σεριανίσουν και να κατέβουν στην πόλη να τον εδούν. Από τη στιγμή που μας δίνει λοιπόν το δικαίωμα ο νόμος 12 η ώρα να κλείνουμε, καταλαβαίνετε ότι τα καταστήματά μας μέχρι τις 12 θα μπορούν να είναι ανοιχτά και επειδή γνωρίζετε ότι η τουριστική περίοδος 9 η ώρα το βράδυ είναι η ώρα η οποία στην ουσία κατεβαίνει ο κόσμος κάτω από τις παραλίες, 9 η ώρα βραδιάζει, άρα 9.30 το πολύ ξεκινάει και η κίνηση στους δρόμους, οπότε δεν μπορείς να πεις στον τουρίστα 9 η ώρα δεν έχεις πεζόδρομο. Μα τον κάναμε τον πεζόδρομο για το να έρθει κόσμος, για να έρθει τουρισμός, για να χαρούν όλος ο κόσμος. Άρα θεωρούμε 9 η ώρα ότι θα ξεκινάνε όποιες εκδηλώσεις έχουμε σκεφτεί από τις 9 και μετά
σε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά και φυσικά πάντα με την συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου να αρχίσει να καλυτερεύει και να δείχνει μια άλλη όψη. Ένα όσμα φυσικά για τον πεζόδρομο και φυσικά έχουμε πάρει αρκετές ιδέες ήταν ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Λόγος για τον πεζόδρομο, τον περίφημο πεζόδρομο που υπάρχει στην Μπρέβεζα. Έχουμε δει αρκετές φωτογραφίες, έχουμε μάθει αρκετά πράγματα για αυτό το πεζόδρομο και πραγματικά ήταν πριν γίνει πεζόδρομος, ήταν σαν να ήταν όπως η Σύρος. Δηλαδή η Πρέβεζα ήταν μια μικρογραφία της Σύρου. Με το λιμάνι μέσα στην πόλη, με αυτοκίνητα να πηγαίνονται δίπλα από τα τραπεζοκαθίσματα. Υπήρχαν άναρχα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά. Πραγματικά από τη μέρα που έγινε πεζόδρομος, αυτό άλλαξε. Φυσικά εμείς, επειδή ο δρόμος αυτός είναι διαφυγής, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Φυσικά θα γίνουν κάποια τα οποία θα μπορούν. Σε περίπτωση που λειτουργήσει η προβλήτα του κουρασγεροπλοίου. Ναι, σε περίπτωση. Δρόμος διαφυγής, έτσι. Σωστά. Λειτουργήσει η προβλήτα κουρασγεροπλοίων, οποία θέλει και δρόμο διαφυγής. Αν λειτουργήσει η προβλήτα, πάντα εμείς πάμε με αυτό το σκεπτικό ότι μακάρι να λειτουργήσει και η προβλήτα, οπότε το δρόμο αυτό τον θεωρούμε δρόμο διαφυγής. Άρα, εμείς θέλουμε αυτόν τον δρόμο που είδαμε, τον πεζόδρομο στην Πρέβεζα, τουλάχιστον κάποια από αυτά τα στοιχεία να τα φέρουμε και στο δικό μας τον πεζόδρομο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το λόγο που μας έφερε αυτόν τον άνθρωπο και ευτυχώς γιατί το ψάξαμε. Φυσικά κάπου τον αδικήσαμε τον άνθρωπο και έχει ζητώ συγγνώμη για ίσως κάποιους χαρακτηρισμούς του δώσαμε, αλλά ήταν το έναυσμα από αυτόν τον άνθρωπο να μάθουμε αρκετά πράγματα και πραγματικά ήταν πολύ εύστοχο το κείμενό του και η παρέμβασή του στο λόγο. Από εκεί πέρα, θέλουμε τον πεζόδρομο αυτό να τον κάνουμε έναν δρόμο ο οποίος μέχρι τις 12 θα δίνει τη ζωή στην πόλη και μετά τις 12 θέλουμε τον κόσμο να το μεταφέρουμε στην παραλία μας, η οποία θα συνεχίζει αυτό που έχουμε εμείς θα ξεκινάμε. Θέλουμε μια πόλη να είναι ζωντανή, γιατί αν μπείτε σε διάφορα φόρουμ που τολμήσαμε και μπήκαμε, υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι ρωτάνε σε διάφορα φόρουμ, στο φόρουμ που λέγεται Travel Stories, αν μπείτε να το δείτε, ζητάνε να μάθουν πληροφορίες να πάμε Σύρο, Νάξο ή κάπου αλλού. Αν δείτε το τι λένε για τη Σύρο, θα τρομάξουμε. Αν είστε της παραλίας, δεν θα ευχαριστηθείτε. Έχει πολύ μέτρες παραλίες η Σύρο. Η Ερμού Πολύμος είναι πανέμορφη πόλη. Αυτό το δηλώνουν όλοι. Νομίζω ότι τότε καλύτερα να δείτε κάτι άλλο. Η Σύρο είναι οικογενειακό νησί. Δεν έχει διασκέδαση. Η Νάξο είναι μακράν ομορφότερη από τη Σύρο και αναφέρει διάφορα πράγματα. Η Σύρο έχει πολύ μέτρες παραλίες και γενικά θεωρώ το νησί πολύ μέτριο. Αν εξαιρέσουμε ορισμένα περίφημα κτίρια, τα άψυχα δηλαδή, τη μίξη δύο χριστιανικών δωμάτων και το πολύ καλό φαγητό. Νυχτερινή ζωή δεν έχει και δεν έχει κάτι ιδιαίτερο ή ποιοτικό. Λοιπόν, τη Σύρο την απέρριψα και μπλουμπλουμπλουμ διάφορα πράγματα. Αν πείτε λέει στα φόρουμ, θα δείτε πω τι βλέπουν οι ξένοι για μας. Είμαστε τόσο τυφλοί που καθόμαστε και οι μεταξύ μας λέμε τι όμορφοι ζούμε εμείς εδώ. Δεν έχουμε κοιτάξει έξω να δούμε τι λένε οι άλλοι για μας, ώστε να μπορούμε να τα διορθώσουμε. Λοιπόν, θεωρώ πολιτικές πλέον του παρελθόντος αποτυχημένες. Αν δεν δούμε τι λένε οι ξένοι για μας, δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα ώστε να κάνουμε τους ξένους να έρθουν. Λοιπόν, θεωρώ τον πεζόδρομο από τη στιγμή που μας τον επιβάλλανε, από τη στιγμή που η κρίση συνεχίζεται και δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, θεωρώ αυτό το κεκτημένο πλέον για κάποιους, αυτός ο πεζόδρομος, θα πρέπει να γίνει η πρώτη διαφήμιση του νησιού, η πρώτη επιλογή μας στο να κάνουμε τη Σύρο πλέον στα μάτια των ξένων να αρχίζει να αλλάζει. Ήδη για τον πεζόδρομο της Πρόεδρας έχουν πει τα μύρια καλά πλέον. Υπήρχαν δηλαδή άτομα τα οποία είχαν πάει 1-2 χρόνια πριν που δεν υπήρχε πεζόδρομος, πήγανε όταν είχε δημιουργηθεί ο πεζόδρομος και έχουν μείνει έκπληκτοι. Έχει αλλάξει όλη την οπτική. Δεν έχουμε γίνει υπέρμαχοι, αλλά τουλάχιστον επειδή αγαπάμε το νησί μας, θεωρώ είναι μια καλή ευκαιρία, αφού έχουν στενέψει και τα όρια. Η τουριστική περίοδος ήδη έχει ξεκινήσει, φυσικά έχει ξεκινήσει στραβά, έτσι κι αλλιώς για όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον αφού μπορούμε εμείς με δικά μας μέσα, αφού μας επιτρέπει πλέον ο Δήμος με απόφαση και ονομάζει αυτούς τους οδούς πεζόδρομους, θα πρέπει τότε και εμείς να δώσουμε όλο μας το είναι σε αυτούς τους δύο δρόμους. Τα άτομα τα έχουμε, την όρεξη την έχουμε, τη θέληση την έχουμε, την έγκριση πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι πεζόδρομος την έχουμε, δεν μείνει τίποτα άλλο.
από το να προχωρήσουμε και ζητάμε από όλους όσους έχουν κατά καιρούς βγει στα κανάλια, στις εφημερίδες και ζητάνε αυτός ο πεζόδρομος να μείνει, να έρθουν μαζί μας, να μας βοηθήσουν πραγματικά αυτός ο πεζόδρομος να γίνει το στολίδι αυτής της πόλης. Δεν νοείται να μας αφήσουν αυτή τη χρονική στιγμή. Γιατί, όπως και προείπα σε άλλη συνέντευξη, ότι αν δούμε ότι αυτά τα άτομα τα οποία τόσο καιρό, εδώ και 3 χρόνια, έχουν βγει όλο αυτόν τον καιρό και έχουν πει τόσα καλά για τον πεζόδρομο, όταν εμείς ήμασταν κατά του πεζόδρομου, αν βγουν τώρα και αθετήσουν αυτά τα λόγια τους, θα θεωρήσουν ότι τόσο καιρό κάτι άλλο κρύβανε. Δεν νοείται εμείς τόσο καιρό να λέμε όχι στον πεζόδρομο και αυτοί να υποστηρίζουν τον πεζόδρομο. Και τώρα που εμείς συντασσόμαστε μαζί τους και τους λέμε μαζί στον πεζόδρομο, να πούνε κάτι διαφορετικό. Το θεωρώ, ας μην το πω, όταν μάλλον γίνει, ίσως τότε τοποθετηθώ. Αυτά ήθελα να σας πω. Αν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, εσείς, όσα καταστήματα θέλουν να είναι ανοιχτά, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν καταστήματα τα οποία αφαιρπίν, υπάρχει ένα καθαριστήριο μέσα στον πεζόδρομο. Δεν νομίζω να θέλει να είναι ανοιχτό ο κύριος. Τι να κάνει. Λοιπόν, υπάρχουν καταστήματα τα οποία, ξέρω εγώ, πουλάνε πράγματα τα οποία ίσως δεν ενδιαφέρουν τον τουρίστα. Φυσικά, όσα καταστήματα θέλουν μπορούν να μένουν ανοιχτά. Από ό,τι βλέπετε, εντωμεταξύ, αρχίζει πλέον στον πεζόδρομο τα καταστήματα που κλείνουν και ανοίγουν. Ως επί το πλήσιον είναι τουριστικού ενδιαφέροντος, έτσι, αν κάνετε μια βόλτα εδώ απ' έξω θα το διαπιστώσετε αυτό. Τα happening που είπες, ήδη έχουμε ξεκινήσει τις συναντήσεις, απλώς θέλουμε κάποια happening να τα μπορέσουμε να τα περάσουμε και στα Ερμοπόλια, γι' αυτό θα έρθουμε σε επαφή και με τον Δήμο, να δούμε το πρόγραμμά του, να μην συμπέφτουν σε κάποιες χρονικές στιγμές, ώστε να μην υπάρχει διαμοιρασμός. Αυτό σου λέω. Να δούμε, μην συμπέσουν, οπότε να μην μοιράζεται ο κόσμος, ώστε ο κόσμος να χαρεί κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Τα happening φυσικά πιστεύω μέχρι 30 του μηνός, 30 Ιουνίου, να έχουμε τουλάχιστον ένα πλάνο, τουλάχιστον για τον Ιούλιο. Και βλέποντας σιγά σιγά μέχρι τον Αύγουστο. Δηλαδή με αυτά που θα κάνουμε, έτσι πάμε να φέρουμε τον κόσμο μέσα στον πεζόδρομο. Έτσι, όχι να περνάει ο κόσμος απλώς και να φεύγει, να μπορεί. Και μέχρι τέλος της σεζόν θα δούμε τα υπέρ και τα κατά και θα δούμε μετά. Θα ξεκινήσουμε, σωστά όπως το λες Λουί, θα ξεκινήσουμε και βλέπουμε. Από εκεί πέρα, πάντα επειδή πλέον δεν μπορείς να προγραμματίσεις την Ελλάδα, πάντα κοιτάς 1-2 μήνες μπροστά. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό μπορώ να το κρατήσω για 5 χρόνια, 2 χρόνια, 1 χρόνο. Δεν γνωρίζεις, δεν ξέρεις αύριο αν υπάρχει Ελλάδα. Δεν ξέρεις αν υπάρχουμε εμείς, τα καταστήματα καταρχήν. Μπορεί σε ένα χρόνο από τώρα να μην υπάρχει κατάστημα ανοιχτό στην Ερμοπόλη. Οπότε να έχεις ένα πεζόδρομο που να μην έχει κανένα κατάστημα, νομίζω είναι. Δεν έχει λογική. Δεν έχει. Οπότε πάμε με βάση τριμήνου, τουλάχιστον τη καλοκαιρινή σεζόν, την τουριστική σεζόν. Και βλέπουμε. Εμείς σας λέω, θα δώσουμε το είναι μας. Υπάρχουν άτομα μέσα σε αυτή την πόλη, το οποίο το έχετε δει και εσείς με τα μάτια σας, το οποίο όταν θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα που να φέρουν κόσμο, το κάνουν. Και φέρνουν και ονόματα, φέρνουν και happening, φέρνουν και ωραίες εκδηλώσεις και φέρνουν πράγματα τα οποία είναι όμορφα και ακούγονται σε όλη την Ελλάδα. Και με τις νοημίες τους. Και τα οποία βασικά είναι ότι δεν θα στοιχίζουν στο Δημότιο, έτσι. Στο Δημότιο δεν θα στοιχίζουν τίποτα. Ίσα-ίσα που έχουμε προσφορές από πολλά καταστήματα, προπαντός για μικρά παιδιά, για να κάνουν δώρα. Θέλουμε προπαντός τα παιδιά, επειδή οι γονείς είδαμε τόσο καιρό αυτό το αλαλούν που έγινε με την πλατεία. Πόσο έχουν δυσαρεστηθεί και πόσο πλέον έχουν εκνευριστεί, για να μην πω κάτι διαφορετικό, με την στάση του Δημάρχου. Θέλουμε αυτό το πεζόδρομο τουλάχιστον να γίνει ένας πόλος έλξης για τα μικρά παιδιά και τους γονείς τους. Να νιώσουν την ασφάλεια αυτού του πεζόδρομου, την ομορφιά του πεζόδρομου, ώστε να μπορούν και να έρχονται και οι γονείς άνετα, αλλά και τα παιδιά. Καφετέριες έχουμε, μαγαζιά τουριστικά έχουμε, μαγαζιά όμορφα με πολύ καλές τιμές έχουμε. Θεωρώ τον πεζόδρομο την ασχήμια της όλης φάσης, οπότε το μόνο που μένει είναι να φτιάξουμε τον πεζόδρομο έτσι όπως απαιτεί και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από εκεί πέρα, δεν θα δεχτούμε άλλες προσθήκες στον πεζόδρομο. Δηλαδή, μεσοβέζικες λύσεις. Δεν θα τις ανεχτούμε. Έχουμε πεζόδρομο,
12 η ώρα κλείνουν τα καταστήματα βάσει του νόμου που, που έχουμε. Οτιδήποτε μετά, συνεχίζουμε τη διασκέδαση στην παραλία που τόσο ανάγκη την έχει και εκείνη. Αυτό, τίποτα άλλο. Κοιτάξτε, μα για αυτό το λόγο υπαναχωρήσαμε κι εμείς, επειδή... Μπορεί να κάνουμε λάθος. Η πόλη αυτή τη στιγμή ψυχοραγεί. Έτσι, αν δείτε δηλαδή τα καταστήματα από τούτη την οδό Πρωτοπαπαδάκη Θυμάτων Σπερχιού, είναι πάρα πολύ πεσμένα ως προς την κίνησή τους. Αυτό το λοιπόν μας έκανε και αλλάξαμε τελείως την άποψη που είχαμε σαν ιδέα, που είμαστε κατά του πεζόδρομου, και εφόσον ο Δήμος δεν υπαναχωρεί, είπαμε να κάνουμε μια προσπάθεια, να συμπλέψουμε και να δούμε μέχρι τι θα κάνουμε. Χειμώνα. Το χειμώνα, ναι. Όταν αρχίσει ο χειμώνας... Αν είναι πετυχημένο τη συνταγή για το καλοκαίρι, μπορεί να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα το χειμώνα. Μπορεί να μην συνεχιστεί. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αν κάτι δεν πάει καλά, το διορθώνεις. Όταν πηγαίνει καλά, το βελτιώνεις. Είναι λογικό αυτό. Δεν είναι όταν πάει κάτι καλά, το ακυρώνεις γιατί θες να εξυπηρετείς κάποιον άλλον. Τίποτα. Πάει καλά, το αφήνεις και λειτουργεί. Κάνουμε δηλαδή μια χάραξη νέας στρατηγικής. Έτσι. Και θα δούμε πού θα πάει. Είδαμε τι είχε γίνει και πριν. Θα δούμε και μετά. Εντάξτε, τι γίνεται τώρα. Και να σου πω ότι εμείς δεν απαιτήσαμε αυτός ο δρόμος να είναι πεζόδρομος και να κλείνει μέχρι τις 12. Έτσι. Εμείς είχαμε πει να ανοίξει ο δρόμος γιατί θεωρούσαμε ότι εγκλωβίζει καταστήματα και δεν δίνει ζωή. Λοιπόν, από τη στιγμή όμως που η Δημοτική Αρχή έχει άλλη άποψη, θεωρεί ότι πρέπει να είναι πεζόδρομος για να υπάρχει ανάταση και να υπάρξει, και να υπάρξει ζωή σε αυτόν τον πεζόδρομο. Άρα και εμείς συντασσόμαστε με αυτή τη λογική και λέμε, θα δοκιμάσουμε αυτή τη συνταγή. Μπορεί εμείς να κάνουμε λάθος. Δεν έχουμε το αλάθητο. Μπορεί να είμαστε εμείς δεν είμαστε λογικοί. Μπορεί εκείνοι να βλέπουν μακρύτερα. Λοιπόν, και επειδή πήραμε στοιχεία για αυτούς τους πεζοδρόμους και από άλλα μέρη της Ελλάδος, και επειδή εδώ υπάρχει, όπως λένε, ότι όλη η Σύρος θέλει αυτό το πεζόδρομο, εμείς δεν θα πάμε αντίθετα στη θέληση όλων των Συριανών. Ίσα ίσα που εμείς με δικά μας έξοδα, που σου λέω, θα προσπαθήσουμε καθ' όλη την τουριστική περίοδο να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό για τους πολίτες, για τα παιδιά και φυσικά για να μην υπάρχουν προστριβές, και πρέπει και οι μαγαζάτες και τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις να δουλέψουν. Πρέπει να δουλέψουν γιατί θα πρέπει να πληρώσουν φορεία. Θα πληρώσουν διάφορες έτσι επιβαρύνσεις που θα έρθουν απανωτά. Πρέπει να δουλέψουν. Αλλιώς θα κλείσουν. Θεωρούμε λοιπόν πιο λογικό αυτό το πλάνο που έχουμε σκεφτεί και με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, για να πετύχει η προσπάθειά μας αυτή, πρέπει να έχουμε την πλήρη συμπαράσταση των μελών μας. Εάν δούμε ότι δεν υπάρχει συμπαράσταση, θα το επανεξετάσουμε το θέμα. Ναι, πάντα αν υπάρχει συμπαράσταση. Δεν νομίζω να υπάρχει συμπαράσταση, γιατί ο πεζόδρομος το καλοκαίρι, επειδή ο προσανατολισμός του είναι δυτικά, μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ ο ήλιος είναι μέσα και δεν κυκλοφοράει άνθρωπος. Ο κόσμος αρχίζει και κατεβαίνει μετά τη δύση του ηλίου. Μετά τις 9.30 ώρα. Τουλάχιστον όταν χάνεται ο ήλιος από την οδό στο Παπαδάκι, έτσι, που μαζεύεται και κατεβαίνει ο κόσμος, έρχεται εδώ, αλλά ανοίγοντας ο δρόμος το καλοκαίρι 9 η ώρα που θα αρχίσουν οι δημοτικοί αστυνόμοι να μαζεύουν για να ανοίξουν το δρόμο στις 9.30, έτσι, ο δρόμος φεύγει και χάνεται όλη η κίνηση και παραδίδεται στα αυτοκίνητα. Γι' αυτό εμείς, αφού όλο το απόγευμα, λόγω του ήλιου, λόγω της ζέστης, λόγω που για αυτά τα φαινόμενα δεν κατεβαίνει άνθρωπος, θέλουμε να δουλέψουμε μετά τις 9 και 9.30 ώρα. Τότε ξεκινάει στην ουσία, ακόμα και εσύ, μετά τον μπάνιο σου, μετά κατεβαίνεις στην πόλη. Δεν κατεβαίνεις 6 ώρα, μετά τις 9 κατεβαίνει όλος ο κόσμος, λένεται, δίνεται ωραία, κατεβαίνει να ευχαριστηθεί την πόλη. Λοιπόν, από εκείνη την ώρα και μετά, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτή η πόλη να τη ευχαριστιέται ο πολίτης. Είτε είναι Συριανός, είτε είναι ξένος. Δηλαδή... Και προφαντός, τον Συριανό θέλουμε να τον κάνουμε να αγαπήσει τρομερά έτσι αυτή την κίνηση, γιατί πιστεύουμε ότι καθόλου τον χρόνο θα έχουμε αντιμέτωπο τον Συριανό. Και είναι ο κριτής μας. Ο ξένος μπορεί να έρθει και να πει δεν μ' αρέσει ή μ' άρεσε. Έφυγε τελείως. Κριτής μας είναι ο Συριανός. Και σε αυτόν εμείς θα δώσουμε εξετάσεις. Και γι' αυτόν θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό τα καταστήματα. Έτσι. Και δηλαδή όλο το χειμώνα δεν πατάει άνθρωπος, έτσι. Και μόλις εμφανιστεί το καλοκαίρι κάποιος κόσμος, αμέσως
σταματάει να είναι πεζόδρομος και γίνεται δρόμος. Δηλαδή μην νομίζω ότι είναι το άκρος του παραλόγου αυτό το πράγμα. Με τον παραλιακό δρόμο, δηλαδή εννοείται δηλαδή το βράδυ που πήγαινε η κίνηση από κάτω και γινόταν πεζόδρομος και έρχονταν από πάνω η κίνηση. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το θέμα δώσαμε μια σχετική απάντηση προηγουμένως και σας είπαμε ότι τα καταστήματα που είναι μέσα στον πεζόδρομο θέλουν και αυτά να δουλέψουν σε προκαθορισμένες ώρες που τους δίνει το πλεονέκτημα ο πεζόδρομος. Έτσι. Και βρήκαμε μια απόφαση της περιφέρειας, η οποία την είπε και ο Αντώνης προηγουμένως, την έχουμε ξαναπεί αυτές τις μέρες που περάσανε, που σου δίνει το δικαίωμα να παραμένουν τα καταστήματα ανοιχτά μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, οπότε δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Και το βασικότερο βέβαια που ψάξαμε, βέβαια αυτά θα όφελε να τα ξέρει η Δημοτική Αρχή, όταν ψήφιζε, όσο υπήρχε το θέμα της άρσης πεζοδρόμησης που είχαμε αιτηθεί πρωτοπαπαδάκι θυμάτως Περχιού, υπάρχει μια καινούργια νομοθεσία την οποία τη βρήκαμε χθες τυχαίως, έτσι. Είναι με τα fast track αυτά του Άδων Γεωργιάδη που ήταν υφυπουργός ναυτιλίας, ανταγωνιστικότητας κτλ. Είναι ο νόμος 4058 του 12. Αυτό τον ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω, εσκεμμένος το αποκρύψανε, δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζονται. Θα το δείξει η ιστορία. Που περιλαμβάνει τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στους χερσαίους χώρους λιμένων. Εδώ το λοιπόν εμπεριέχεται και το περιβόητο καινούριο σύστημα που πάνε να εφαρμόσουν στο νησάκι το θέμα της ελεγχόμενης στάθμισης για την προβλήτα των κουρασγεροπλοίων. Βλέπετε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Είχαν πει ότι θα είναι έτοιμο από τα τέλη Μαρτίου. Είδατε εσείς καμία κίνηση? Εγώ δεν είδα. Γιατί? Γιατί εμπεριέχεται μέσα εδώ, στο νόμο. Άρα ο νόμος, το ξέρουν, προϋπήρχε. Πριν τον ανακαλύψουμε εμείς χθες. Που λέει ρητά ότι για οποιαδήποτε έγκριση κτλ. Αρμόδια είναι η διυπουργική απόφαση συγκεκριμένα. Να σας διαβάσω. Υπουργείο Ανάπτυξης. Έτσι. Οι ανωτέρω μελέτες τυχάνουν τη σύμφωνη γνώμη της Λιμενικής Αρχής και διαβεβάζονται από τον οικείο φορέα, δηλαδή το Λιμενικό Ταμείο, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για προώθηση και έγκριση από την Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων. Δηλαδή χρειάζεται κοινή διυπουργική απόφαση, που σημαίνει αυτό, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το κράτος, όχι διυπουργική απόφαση θα πάρουν, μην πω ότι θα πάρουν. Δηλαδή με λίγα λόγια, για να μπορεί να γίνει αλλαγή των δεδομένων της παραλιακής οδού, θα πρέπει να υπάρχει απόφαση. Μέσα εκεί δηλαδή εμπεριέχεται. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν μπορεί δηλαδή ο Δήμος πλέον να πάρει πια απόφαση, να κλείσει κάτι, οτιδήποτε. Ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Fast track, δηλαδή θέλω τώρα να το πεζοδρομήσω ένα δρόμο 2 μήνες στην παραλιακή, μιλάμε πάντοτε, έτσι. Εκτός παραλιακής αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή οι κύριοι ξέρανε ότι στην παραλιακή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οφείλανε να το ξέρουν. Και όμως δεν αναφέρανε τίποτα. Να δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το λοιπόν τι θα φέρουνε. Δυστυχώς, όπως εγκλωβίσανε κάποια καταστήματα εμάς με μια απόφαση μέσα σε ένα μήνα πεζόδρομο και εγκλωβίσανε αρκετά καταστήματα μέσα εδώ, το ίδιο αυτή τη στιγμή. Με την άγνοιά τους ή με την εθελημένη άγνοιά τους έχουν εγκλωβίσει επιχειρήσεις από κάτω με την υπόσχεση ότι θα τους ανοίξουν τον δρόμο, θα κλείσουν μάλλον τον δρόμο, κάτι που ξέρουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν γιατί δεν έχουν αποφάσεις. Δηλαδή, και σε εμάς λέγανε ψέματα και δεν γνωρίζαμε το τι σημαίνει. Και τα καταστήματα από κάτω νομίζανε, αλλά στην ουσία δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, κινήσεις όλα αυτά τα χρόνια της Δημοτικής Αρχής προς τους επιχειρηματίες. Είναι κινήσεις τόσο βεβαιασμένες και πρόχειρες που θέτουν σε κίνδυνο την υπόσταση των καταστημάτων. Είναι τόσο πρόχειρες αυτές οι δουλειές και ξέρεις, δεν μπορείς να παίζεις με τα καταστήματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να, τι θα πάνε να πούνε τώρα στα καταστήματα από κάτω στην παραλία. Κάτι το οποίο εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Ο νόμος δεν είναι δικός μας. Εμείς τον νόμο θα σας τον δώσουμε
να τον δημοσιεύσετε και να τον διαβάσετε και να δείτε ότι έχουμε δίκιο, έτσι. Όχι ότι μιλάμε. Δυστυχώς, μακάρι να ήταν διαφορετικά. Μακάρι να υπήρχε διαφορετική άλλη απόφαση. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή του δρόμου από κάτω του παραλιακού και πρέπει να μείνει όπως ήταν. Αν είχε γίνει ανάπλαση, αυτό που φωνάζουμε τρία χρόνια, κάνετε ανάπλαση. Κάνετε ανάπλαση πρώτα. Μετά κάνετε πεζοδρόμους. Πρώτα ανάπλαση. Μα έτσι λέγει και η μελέτη Καρεγλά. Λοιπόν, αν είχε γίνει ανάπλαση, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θα υπήρχαν ο πεζόδρομος αυτός πανέμορφος, έτσι που τον θέλαμε. Θα υπήρχε από κάτω η ανάπλαση με πεζοδρομημένα κάποια σημεία πολύ όμορφα. Θα υπήρχε και η διπλή κατεύθυνση που δεν θα εμπόδιζε ούτε τα καταστήματα, ούτε τις καφετέρειες, ούτε τον κόσμο, ούτε τον πεζό να περιχωρήσει. Θα είχαν γίνει όλα πολύ όμορφα. Αλλά δυστυχώς έχουν αποφασίσει να κάνουν έργα του ποδαριού και πρόχειρα. Φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, και περισσότερο, συγγνώμη, το περισσότερο το λέμε αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί τυχαίως το ανακαλύψαμε και εμείς τώρα. Δες το, για να μην τυχόν μας πούνε. Κατηγορήσαν ότι φταίμε εμείς για αυτό το έργο. Εμείς χαλάμε τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής και να μας φέρουν αντιμέτωπους με κάποιους άλλους επαγγελματίες. Μακάρι να βρουν λύση βάσει αυτού του νόμου και να τα αλλάξουν όλα. Μας νοιάζει καθόλου. Μαζί τους. Εμείς είμαστε μαζί με τα καταστήματα αυτή τη στιγμή της παραλίας. Ό,τι και μας, να μας ζητήσουν θα είμαστε στο πλευρό τους. Στο πλευρό τους. Αυτή τη στιγμή, αν μπορούμε να αλλάξει αυτός ο νόμος, μαζί τους. Μαζί τους να αλλάξει αυτός ο νόμος. Μαζί τους είμαστε. Δεν είμαστε εναντίον τους. Αυτή τη στιγμή όμως, αν πάνε να κάνουν κάποιο μέτρο από κάτω για να αλλάξουν, αυτή τη στιγμή έρχονται αντιμέτωποι ο Δήμος με την νομιμότητα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Άρα, εμείς το μόνο που λέμε, εμείς θα δουλεύουμε μέχρι τις 12, αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα, το ότι θα υπήρχε παλιά, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι μπορεί να γίνει φέτος, όσον αφορά για τα καταστήματα, για την παραλία από κάτω. Δυστυχώς, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει τώρα τα μαγαζιά της παραλίας να μιλήσουν με τον Δήμο, πώς μπορεί να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε μαζί με τα καταστήματα. Όποτε μας ζητήσουν την βοήθειά τους, είμαστε δίπλα τους, θα τους πάμε και αυτό το νόμο να τον έχουν, γιατί ίσως να μην το ξέρουν. Μαζί τους για να μπορέσουμε να βρουν λύση. Ό,τι προβλήματα έχουμε εμείς σαν καταστήματα των οδών αυτών, τα ίδια προβλήματα έχουν και τα παιδιά από κάτω. Και επειδή πληρώνει τεράστια ενίκεια και εκείνη, όπως και τα καταστήματά μας εδώ, τους αντιλαμβανόμαστε και φυσικά θέλουμε να βοηθήσουμε. Είμαστε στο πλευρό τους και είμαστε πάντα σε όποιο στο πλευρό, όποιον μας έχει βοηθήσει. Μας έχει βοηθήσει. Και είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε σαν σύλλογος, βοηθάμε αυτόν που μας βοηθάει. Είμαστε δίπλα. Δεν θα αφήσουμε κανέναν ως όποιος μας έχει βοηθήσει. Κατάλαβε, από τη στιγμή που μας έχουν βοηθήσει και τότε κάναμε την πρόταση, τα τρία σωματεία, άσχετα την κατάληξή της, από εκεί πέρα είμαστε δίπλα τους να προσπαθήσουμε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για εκείνους από κάτω. Και θεωρούμε, για εκείνους και για τη Σύρο. Για τη Σύρο φυσικά. Ναι. Από εκεί πέρα εμείς πλέον το θεωρούμε τελειωμένο το θέμα για τον πεζόδρομο. Από εκεί πέρα το θέμα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή από κάτω είναι θέμα το οποίο δεν το δημιουργούμε με την απόφαση δικιά μας. Ότι θέλουμε να είμαστε ανοιχτά μέχρι τις 12. Το θέμα υπάρχει επειδή υπάρχει ένας νόμος εδώ πέρα, έτσι. Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Δεν είναι, ότι συμφωνούμε εμείς με το Δήμο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι φέρνουμε σε πρόβλημα τους από κάτω, τα καταστήματα από κάτω. Τίποτα. Εμείς αυτό που κάνουμε, το να συμφωνούμε με το Δήμο, δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία κίνηση. Σε αντίθεση με τα καταστήματα από κάτω. Αυτή τη στιγμή να ξέρουν τα καταστήματα της παραλίας ότι το πρόβλημά τους δεν είναι η θέση πλέον η επίσημη του Ερμή και των καταστημάτων. Το πρόβλημά τους είναι αυτός ο νόμος που ισχύει εδώ και 2 μήνες. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και είμαστε μαζί τους να τρέξουμε, να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να λυθεί το πρόβλημα. Αν είχε γίνει πάντως ανάπλαση, εδώ και 3 χρόνια που φωνάζουμε, και θα ξέρετε, δεν υπήρχαν μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας στηρίξουν, γιατί όλοι θεωρούν ότι εμείς είμαστε αντίθετοι απλώς με τον πεζόδρομο. Ότι δημιουργηθήκαμε για τον πεζόδρομο. Ωραία, εμείς είμαστε τώρα υπέρ του πεζόδρομου, να δούμε. Θα διαλύσουμε σαν σωματείο. Να δούμε. Θα διαλύσουμε, θα υπάρχουμε μετά το καλοκαίρι, αφού είχαμε δημιουργηθεί μόνο για τον πεζόδρομο. Ωραία, τώρα που έγινε πεζόδρομος, ας χαίρονται τότε κάποιοι από το Δήμο και άλλοι παπαγάλοι, θα τους πω άλλη μια φορά, που λέγανε ότι εμείς θα διαλύσουμε. Από εκεί πέρα όμως, θεωρώ ότι η στάση μας είναι στάση η οποία θα βοηθήσει τη Σύρο να ηρεμήσει, τους καταστηματάρχες να βάλουν, γιατί ένας καταστηματάρχης θέλει να έχει μια ηρεμία, να ξέρει ότι το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο, ένας χρόνος, θα έχει αυτό το status quo. Θα έχει δηλαδή μπροστά του ένα συγκεκριμένο πλάνο για να μπορεί να φτιάξει. Οπότε,
θεωρούμε ότι δίνουμε τη δυνατότητα στα καταστήματά μας την ηρεμία να μπορέσουν να δημιουργήσουν, να βοηθήσουν και πιστεύω ο κόσμος να τα ανταποκριθεί. Έχετε καμία άλλη ερώτηση? Σας έχουμε αποστείλει σε όλα τα site και συγκεκριμένα και στις εφημερίδες για κάποια σχετική ρύθμιση που έχει κυκλοφορήσει. Είναι πολύ πρόσφατη, μπορώ να σας πω, δεν υπερβαίνει τις 2 μέρες, την οποία την κοινοποιήσατε ήδη στο site του Heroes Today, που αφορά τις ρυθμίσεις των επιχειρήσεων, ακόμα και δεν συγκεκριμενοποιεί μόνο τις επιχειρήσεις, και των νοικοκυριών, που αφορά τις οφειλές που έχουν προς τους Δήμους. Αυτές όλες λοιπόν μπορούν να ρυθμιστούν χωρίς να μπουν οι προσαξίσεις, με κάποιες σχετικές δόσεις. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο site σας και στο site πιστεύω των άλλων μέσων ενημέρωσης και να προστρέξει στο Δήμο και να κάνει τις ρυθμίσεις.